Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Τώρα θα δείξουμε πώς φτιάχνουμε το ξύδι. Απόψε βέβαια θα κάνω το μουστο. Με έβαλε ο Μιχάλης σε πειρασμό διότι άλλαξε αρκετά σταφύλια και επήρα και εγώ χυμό σταφυλιού για να σας δείξω τη διαδικασία να κάνετε μουστο. Γιατί καθαρό, Μιχάλη. Ναι. Ρε. Άντε, θα πιω ένα ποτηράκι. Σουσούκο, δείχνω και παλουζές πώς γίνεται, έχω στο κανάλι. Τώρα θα δείξουμε το ξύδι. Ναι. Και πάμε και ξαναπροσθέτουμε. Α, μπράβο. Βολική αλεύθερα μας. Έχει και ηλεκτρικές τώρα. Άντε, μπράβο. Άμα θέλουμε να πιάσουμε πιο πολύ μουστο, Μιχάλη, διπλό αλεύθερα. Ο χυμός που θα γίνει μουστος. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Ναι, αυτά είναι η σάρκα των αλεσμένων σταφυλιών μαζί με τα κοτσάνια και λίγο νερό. Είμαστε ήδη στην πρώτη εβδομάδα. Αρχίσαν να μυρίζουν σιβανία. Στη δεύτερη εβδομάδα μπορούμε να τα καζανιάσουμε όπως λέμε και να βγάλουμε τη σιβανία. Την δείχνουμε σε βίντεο, δείχνουμε τη συμπεθέρα μας Άννα στον αγρόν πώς βγάζει τη ζυβανία. Η ζυβανία που βγαίνει, πολύ δυνατή, για να δούμε, να την αντέξουμε. Όχι, να βρέξεις μόνο τα χείλη σου. Δεν κάνεις πειραμάτα. Εμείς μάλλον θα τα περιμένουμε 3 μήνες και θα φτιάξουμε ξύδι, μπόλικο ξύδι. Σχεδόν κάθε μέρα πρέπει να τα κουντούμε κάτω, να μην μείνει σκουστή στεχνά από πάνω. Πρέπει να βγαίνουν κάτω. Αφρίζουν και φτιάχνουν πάνω. Ναι. Μέρα παραμέρα, όποτε δούμε. Όποτε μπορέσουμε, 1-2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, είναι καλό να τα ανακατεύουμε έτσι. Να τα σπρώχνουμε τα πάνω να πηγαίνουν κάτω. Τα κλείνουμε έτσι. Ναι, το καπάκι. Το καπάκι. Και το άλλο το καπάκι. Και πάει. Έτσι. Απλώς έτσι. Δεν βιδώνουν. Ακριβώς έτσι. Φίλοι και φίλες. Αφού αφήσουμε τα ζύβανα μας στο δοχείο τουλάχιστον 3-4 μήνες, ανακατεύοντας τα κάθε τόσο, είναι η ώρα να πάρουμε το ξύδι μας. Εμείς λόγω πολλών ασχολιών φετός έχουν περάσει 6 ολόκληροι μήνες και τώρα θα πάρουμε το ξύδι μας. Λίγα-λίγα τα ζύβανα τα φέρνω σε αυτήν τη σακούλα την πλαστική, την οποία έχουμε μπλύνει καλά. Είναι σακούλα ζωοτροφών και θα δείτε στη συνέχεια πώς βγαίνει το ξύδι. Δηλαδή τώρα βγάλεις το μεγάλο το βαρέλι με τα ζύβανα, έτοιμο ξύδι. Ναι. Βάζεις το σε μια σακούλα. Που θα έχει τρύπες στο κέντρο και πέφτει το ξύδι στο κάτω βαρέλι, το άσπρο. Ακούετε που τρέχει στο βαρέλι το άσπρο. Ωραία, έτσι. Αυτό είναι ξύδι. Τώρα φαίνεται θολόν. Όχι, να το αφήσουμε θα να κάτσει. Να το αφήσουμε κάποιες μέρες, θα καθαρίσει. Να κάτσει από κάτω το κατακάθιν και να μείνει καθαρό από πάνω το ξύδι. Να δείξουμε και λίγο πώς προχωρούμε όταν μαζευτούν αρκετά ζύβανα μέσα στη σακούλα. Ακούετε το ξύδι που τρέχει. Σίγουρα στην πάνω που έχει τρυπούλες. Μπράβο. Θολόν, αλλά να κάτσει κάτω για να καθαρίσει από πάνω το ξύδι είναι καθαρό. Είναι γνήσιο ξύδι από ισχυρότατο, η Λίζα το γεύτηκε κιόλας. Τώρα θα αρχίσω να στριφογυρίζω τη σακούλα μου. Καλή χέρια, φίλες μου. Βλέπετε πως τρέχει. Ναι. Θα το σφίξεις μέχρι να βγει αρκετό. Θα περάσουμε όλα τα ζύβανα από αυτή τη διαδικασία. Και μετά πάσει σε άλλον κάδο και θα πάσει λίπασμα στο χωράφι. Κάτσε έτσι να φαίνεται. Ο Μιχάλης φίλες μου συνεχίζει τη γυμναστική του. Ναι. Αρκετό. Έχουμε ένα αρκετό να δωρήσουμε κιόλας. Βέβαια. Ήδη ετοιμαστήκαν οι φίλοι μας και περιμένεις. Να κάνουν ταξιδάτα τους. Τώρα έχουμε ένα το καπάρι. Μιχάλη, συνταγή φίλες μου για το καπάρι. Τα αγρέλια, ξυδάτα. Θα κάνουμε και σέλαινο ξυδάτα. Και σέλαινο. Και κουνουπίδι. Και κουνουπίδι και ό,τι προκύψει. Τούτο είναι το κόκκινο, το το άσπρο το ξύδι, ναι. Είναι από κόκκινα σταφύλια. Εγώ προτιμώ το τούτο, είναι πιο ευγευστό. Ναι. Εντάξει, αλλάζει το χρώμα το λαχανικό που να βάλεις, αλλά εντάξει. Συνεχίζει ο Μιχάλης. Λοιπόν, όσον το πιέζεις, θα βγάζεις, αλλά... Κάνει. Εντάξει.
θα μείνουμε δαμέ. Βέβαια, βέβαια. Περιμένουμε τι άλλε δουλειέ. Σίγουρα. Έλα. Και τώρα τούτο θα του αδειάσουμε. Σε άλλον καλάθο. Ωραία. Τα ίδια δαμέ. Λείπασμα. Έχουμε αδειάσει και πλύνει το πρώτο βαρελί. Δεξιά εδώ είναι το ξύδι μας, θολό φυσικά. Θα το βάλουμε μέσα σε αυτόν το βαρέλι τώρα το πλυμμένο και στη συνέχεια θα πάρουμε και το ξύδι από αυτόν εδώ το βαρέλι και να το ενώσουμε με το πρώτο. Θα το βάλουμε πίσω και μετά να το πάρουμε όλο μας. Συνεχίζει ο Μιχάλης. Ξανακουλιάζει το. Εντάξει, απλώς είναι για να ελαφρύνει το δοχείο, να μπορέσουμε να το γύρουμε. Ναι, αλλά η λεκάνη σου έχει και τούτη τρύπες που πάλι πιάνει. Κάνει τούτη είναι ειδική για να παίρνουμε το μούστο, να παίρνουμε το ξύδι. Μπορούν να δουν και το μούστο πώς το βγάζουμε. Ναι, έχουμε βίντεο που δείχνουμε πώς από τα σταφύλια τα αλέσουμε και παίρνουμε το μούστο. Και κάνουμε και μουσταλευριά. Αυτό είναι το ξύδι μας, είναι αρκετό, όσοι πιστοί προσέλθετε. Τώρα να το αφήσουμε να κάτσει κάποιες μέρες. Να κάτσει το, όποια, το όποιον ίζημα θα καθίσει από κάτω. Εθολό και θα πιάνουμε θα γίνει από διαυγές, θα το πιάνουμε, θα το ξανακουλιάζουμε, θα το φυτράρουμε δηλαδή. Και θα το χρησιμοποιούμε. Και θα το χρησιμοποιούμε και θα παίρνουμε και δώρα. Να βγάλουμε το ξύδι. Να ετοιμάσουμε το καπάρι μας, Λίζα. Να πιάσουμε ξύδι. Πάμε να πάρουμε ξύδι. Να ετοιμάσουμε την κάπαρη. Α, Παναγία μου, τι μυρίζει. Για κάπαρη, ναι, μυρίζει ξύδι. Μα αφού ξύδι. Παρόλο λοιπόν, εντάξει. Αυτό είναι. Το περνάμε από σουρωτήρι. Ωραίο χρώμα, να. Ναι. Είναι γνήσιο ξύδι από σταφύλι. Βέβαια. Αρκετό για φέτος. Αν ήταν μπούστος ήταν να πιούμε, αλλά είναι έτσι. Ωραίο, να. Φτιάξαμε μπόλικο. Όσοι χρειάζονται ξύδι να έρθουν να τους δώσουμε, να. Ναι. Τι είναι να είμαι κοντά γύρω στην περιοχή. Είναι το πρώτο που χρησιμοποιούμε. Ναι. Ωραία. Είναι σερέλιζα. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Του βάλουμε πίσω. Ναι. Ωραία. Μπορούμε να το καθαρίσουμε. Και να βάλουμε λίγο-λίγο εμείς και θα το περνούμε από το σωρωτήρι και θα μπαίνει σε δοχεία. Ωραία. Εδώ διατηρείται καλά στο χώρο τούτο. Άτι. Ωραία. Άτι. Πάμε. Ωραίο, να. Είναι χυμός. Άρχεται σου να πιείς. Ποια να δούμε. Όχι, μπορείς. Να το αραιώσουμε, είναι δυνατό. Ωραία. Φίλοι και φίλες μου, είναι δυνατόν το ξύδι και θα βάλω μισό ξύδι και μισό νερό στην μπουκάλα μου για να το χρησιμοποιήσω. Για να το δω, για να το δω, για να το δω. Έχει ωραίο, ωραίο χρώμα. Δείχνουμε πως φτιάχνουμε το καπάρι, είναι στη διαδικασία να του βάλουμε το ξύδι. Το πρώτο που μας μάζεψε ο Μιχάλης. Θα το αραιώσεις με νερό. Ναι. Άτε. Και αραιωμένο τώρα το ξύδι μας πάει στην κάπαρη. Στην Κύπρο το λέμε καπάρι. Να βάλει κι άλλο. Ναι, να πιαστούμε κι άλλο. Διότι να μαζεύουμε καπάρι, να ψήνουμε και να το, φάμε, να θα το φυλάξουμε. Να προσθέτουμε. Αυτό θα είναι για χρήση τώρα. Αύριο είναι ένα γύμα. Έχουμε βίντεο λοιπόν για καπάρι. Ναι. Πάει να μπει και νερό. Και ωραίο χρώμα, ναι. Ναι. Αλλάζω το καπάρι, φίλες μου. Τώρα τρώγεται, πιστεύετε. Μα αφού τώρα το βάλεις στο ξύδι. Το βάλεις στο ξύδι, αλλά... Έχει ξεπικρίσει στο νερό. Έχει ξεπικρίσει, δεν τσάφηκα το πολλές ημέρες. Όταν το είδα και ξεπίκρισε, το αλάτισα, το έπλυνα, το ξέπλυνα. Και έβαλα τα λιμόνια του, δείχνουμε στη συνταγή, το αλάτι του. Και τρώεται και τώρα, έτοιμο. Αλλά... Με το ξύδι θα είναι πικάντικο, ναι. Εντάξει. Πήρε δύο βάζα. Δύο δηλαδή, λίτρα. Ένα λίτρο ξύδι και ένα λίτρο νερό. Mm-hmm. Βάζεις και κανένα βαρύδι να το πιέσει. Θέλουμε να βάζουμε ένα πιατάκι.
Αλλά εντάξει. Ωραία. Άτα. Θα το κλείσεις λοιπόν. Και θα τρώσω. Από αύριο θα τρώμε. Βέβαια. Και το αποθηκεύεις σε σκοτεινό και δροσερό μέρος. Σε έναν αρμαράκι, σε έναν μπάνκο από κάτω. Είναι μια χαρά. Στο κελάρι μας. Mm-hmm. Τούτα θέλουν δροσερό. Σε σκοτεινό μέρος. Σκοτεινό μέρος να διατηρηθούν. Άντε φίλοι μου, αν έχετε στα φύλλα, φτιάξτε κι εσείς ξύδι. Όπως σας δείχνουμε. Είναι εύκολο πολλά. Τώρα με τα ξυδάτα, με τα καπάρια, mm-hmm. αυγά ξυδάτα, αγκουράκια ξυδάτα, κουνουπίδι ξυδάτο, τι και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Φίλες μου, ο Μιχάλης μαζεύει το σταχτό, καθαρίζει το φούρνο. Θα τον έχουμε έτοιμο για τις φλαούνες. Πού είναι να πάρεις το σταχτό, Μιχάλη? Σαμε που πάει πάντα, στα δέντρα. Ο Μιχάλης βάλει τη στάχτη στα δέντρα. Που το φούρνο, που τον τζάκι. Το καλύτερο λίπασμα. Λίβανα. Άντε, από το ξύδι μας μυρίζουν συνέντονα. Ναι, βέβαια, ακόμα έχω ξύδι. Ξύδι. Στάχτη από τον τζάκι πίσω στο χωράφι. Από τη στάχτη αυτή μαζί με νερό έκαναν το απορρυπαντικό τους οι παλιοί. Αλουσίβα. Είναι αλουσίβα, όπως την λέει. Οι κοντούλες μας. Φίλια φύλλα. Και εδώ κάτω στον κύριο δρόμο, ένα μικρό περό, όσα βασταράκι, έχουν 2.000 εγγλέζικες. Φέρτε ζάρι. Πάνω φυτεύκω, εδώ σε φύτεψα 230 φυλίες εγγλέζωσα. Εδώ κάτω κόλμου όλοι. Αν δεν φυτεύσω εδώ 30 φυλίες και βαδόμουλα να φυτέψεις. Χωρίς αγκάθια. Χωρίς αγκάθια. Αν πιάνω μελέτη, αν καθέσεις να φάτε, έχω να με βγάλει δύο κεφάκια. Όχι, εσέ θα βάζει με τα φάω. Πάνε να με φάει. Βέβαια. Είναι σαν να φτιάξει ένα που φορούσετε στο ποδόσφαιρο που είσαι τα. Ασύγκα. Λοιπόν, thank you. Πολλά εξήντων εκ μέρου σα που είπατε ότι να μα κάνετε έκπληξη. Ήταν καλό. Ήταν πολλά καλό. Ήταν υπέρβολα. Εν πολλά δυνατόν, εν το ξύδι μα. Λοιπόν, θα δεις την εικόνα τούτη σε κάποιον που τα βίντεο μας. Ναι. Βέβαια. Το οξύδι, το οξύδι. Το οξύδι είναι δικό μας, εμείς το κάμαμε. Μπουσταφίλι. Μπουσταφίλι, ναι. Αλλά είναι πολλά δυνατό. Όσο οξύδι, τόσο νερό είναι να βάλει. Τώρα να κάνουμε λίγο καπάρι, ξυδάτο. Ναι. Έχει ο αδίστρο του Ανδρίκου. Ας σου φέρει ο αδερφός μου και πώς το βάλει μέσα στην μπουκάλα. Και να δω και του κόσμου. Δηλαδή αν το πουλά, να πιάει 5.000 ευρώ. Ούτε έναν ευρώ είναι μια. Παίρνει. Πειράζει. Έτσι είναι. Έτσι έρωτα. Λοιπόν, στο επανειδή. Είσαι καλά. Δεν σας τηλεφωνήσω να. Στο επανειδή, ναι. Άρα, να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα και το φίλο σου τον Γιώργο. Καλωσορίσετε. Πάμε να φοράσω το ξύδι. Ευχαριστώ, μαμά. Ναι, όχι, πολλά νερό. Όσο ξύδι, τόσο νερό. Φίλοι και φίλες, αυτός είναι μούστος. Επειδή είναι γλυκός, προσθέσαμε και λίγο κρύο νερό μέσα. Είπα γάκια. Της υγείας σας. Είναι μία απόλαυση, πραγματική απόλαυση. Σιγία και πάλι. Νέκταρα. Θέλει να τον δεις μονορούφι. Είναι νέκταρ, πράγματι. Είναι απόλαυση, αλλά θα την απολαύσω έτσι λίγο πιο σιγά. Δε τι ωραίος που έγινε. Mm-hmm. Α, στην υγειά μας, στην υγειά του κόσμου όλου.